Οργισμένοι και ντροπιασμένοι δήλωναν χθες στον Α πολίτες που συγκεντρώθηκαν έξω από το Συνεδριακό Κέντρο Φιλοξένειας ζητώντας την παρέτηση του Προέδρου της Βουλής Δημήτρη Σιλούρη και πάταξη διαφοράς και της διαπλοκής στην Κύπρο. Έχουμε μαζί μας τηλεφωνικό στην κυρία Ρένα Γιαβρή, εκ των διοργανωτών της εκδήλωσης. Κυρία Γιαβρή, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Λοιπόν, η εκδήλωση χθες είχε επιτυχία, μεγαλύτερη από την προχθεσινή που ήταν έτσι λίγο πιο αυθόρμητη. Είχατε χρόνο να την διοργανώσετε. Καταρχάς νιώσατε ότι και χθες με την οργή των πολιτών ότι κάποιοι προσπάθησαν, επιχείρησαν να την οικειοποιηθούν για κομματικούς ή άλλους σκοπούς. Θα ήταν το πρώτο που εκδηλώσαμε, με ευκαιρία αυτά που αναφέρετε τώρα εσείς. Να πω ότι όντως χθες είδαμε μια προσπάθεια από διάφορες ομάδες στον κομματικό χρόνο. Αυτό είναι ένα από τα σημεία που θα πρέπει να τονίσουμε και θα προσέξουμε σίγουρα στο μέλλον. Καθότι οι πολίτες έχουν απομακρυνθεί αρκετά από χρωματικές ομάδες και σίγουρα η επιτυχία μεγαλύτερη της ομάδας χθες των ενεργών πολιτών, που το τονίζω είναι καθαρά μια πρωτοβουλία από πολίτες αγανακτισμένους που δεν έχουν καμία χρωματική ή κομματική ταυτότητα. Και θα τονίσω ότι αυτό θα το προσέξουμε και τις επόμενες για μας εκδηλώσεις, οι οποίες θα πρέπει να κλιμακωθούν παρόλο την παρέτηση που έχει υποβάλει σήμερα πριν λίγες ώρες ο πρόεδρος της Βουλής. Αυτό δεν μας ικανοποιεί. Θα προχωρήσουμε, γιατί η κάθαρση πρέπει να φτάσει πιο βαθιά. Έτσι, κυρία Γιαβρή, γιατί ακριβώς τώρα είναι η ώρα για να αντιδράσει ο κόσμος, να αντιδράσουν οι πολίτες και θα πρέπει να υπάρξει κλιμάκωση αυτό που λέτε, διότι με δύο διαμαρτυρίες και να επιστρέψουμε στον καναπέ, ουσιαστικά επιστρέφουμε στον οχαδερφισμό μας. Γι' αυτό αντιλαμβανόμαστε από αυτά που μας λέτε ότι θα υπάρξει συνέχεια. Και θα είμαστε εκεί κάθε μέρα μέχρι να γίνει τι. Κοιτάξτε, σίγουρα εμείς θα θέλαμε να δοθούν ονόματα, να δούμε ποιοι άλλοι συμμετείχαν σε αυτό το φαγωπότι. Οι αιτήσεις που παγωποιήθηκαν ή θα παγωποιηθούν και να δούμε ακριβώς ποιες ήταν αυτές οι αιτήσεις που είχαν γίνει για πολιτογράφηση διαβατηρίων, που για μας είναι πολύ σημαντική και αυτή η παράμετρος. Όλοι όσοι εμπλέκονται σε αυτά τα σκάνδαλα με τα χρυσά διαβατήρια και εμπλέκονται και επίσης έχουν πολιτιακά αξιώματα και αυτοί πρέπει να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη. Και σίγουρα και η παρέτηση τώρα, φαντάζομαι, του Προέδρου της Βουλής. Αυτό θα πρέπει να επισύρει από εδώ και πέρα. Δηλαδή πώς το δικαστήριο προχωράει στην αίτηση άσκησης, αν είναι της βουλευτικής του ασυλίας, πώς ο Γενικός Εισαγγελέας και πώς προχωράει η ανάληψη ευθυνών πολιτικών πλέον όλων όσοι εμπλέκονται. Δηλαδή σίγουρα δεν ήταν μόνο ο Πρόεδρος της Βουλής. Μάλιστα. Τώρα, χθες εσείς στην συγκέντρωση, στην εκδήλωση διαμαρτυρίας, τι αποκομίσατε από τον κόσμο? Είναι τόσο αγανακτισμένος όσο να είναι κάθε βράδυ εκεί? Πιστεύω είναι και περισσότερο. Αυτό που μας επέπληξε πραγματικά και δεν το περιμέναμε, το ομολογώ, δεν περιμέναμε τόσο μεγάλη οργή του λαού. Ο κόσμος όντως έχει οργιστεί, γιατί δεν είναι τώρα που ξεκινήσαν τα σκάνδαλα. Τα σκάνδαλα έχουν ξεκινήσει, είναι πολύ πιο βαθιά. Άρα και η Λερναία Ήδρα, όπως καταλαβαίνετε, έχει πολλά κεφάλια. Άρα σίγουρα αυτό που ζητάει ο κόσμος είναι να φτάσουμε μέχρι τη δικαίωση και μέχρι όντως να οδηγηθούν τα δικαστήρια όλοι όσοι εμπλέκονται. Και αυτό σημαίνει ότι πάει πολύ βαθιά. Και να χτυπηθεί η Λερναία Ήδρα στην καρδιά της πλέον. Λοιπόν, να σας ευχαριστώ πολύ. Νομίζω ότι εδώ θα θέλαμε τη συμπαράσταση και ιδιαίτερα των δημοσιογράφων. Γιατί πιστεύω ότι και η δημοσιογραφική διοντολογία είναι απαραίτητο να προστατευτεί. Γιατί εκεί ακριβώς είναι η έκφραση, η ελεύθερη έκφραση της γνώμης των πολιτών, που είναι πάρα πολύ βασικό. Σαφώς και εμείς, στο μεταξύ, και εμείς πολίτες είμαστε και αγαναχτούμε και ενοχλούμαστε. Πολύ περισσότερο, κυρία Γιαβρή, όταν τα γράφαμε εδώ και χρόνια, και οι πολίτες δεν συγκινούνταν. Είναι και αυτό δική μας οργή, αν θέλετε. Ναι, αυτό το είδαμε. Μπορώ να πω ότι ήταν γύρω στις 2.000 θέλετε εκεί. Θα μπορούσαν να ήταν και 10 και 15 και 20.000, το ξέρω. Το έχουμε δει αυτό. Νιώθω όμως ότι κάθε φορά που θα είναι πιο στοχευμένες ίσως κάποιες δηλώσεις διαμαρτυρίας, πιστεύω ότι ο κόσμος θα έρχεται πιο δυναμικά. Έτσι, και όταν διαπιστώνει ο κόσμος ότι γίνεται κάτι με την δική του αντίδραση, θα είναι ακόμα πιο. Ναι, γιατί πιστεύω ότι και η παρέμβαση δεν είναι τυχαίο ότι προήλθε και μέσα από όλη αυτή τη διαδικασία. Εγώ θέλω να πιστεύω ότι
την έβαλε σε αυτή η πίεση. Ναι. Πρωτίστως ήταν ναι, η πίεση από την κοινωνία. Κύριε Γαβρίλα, σας ευχαριστούμε πολύ. Αναμένουμε την επόμενη εκδήλωση. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια.